τους ήρωες που έπεσαν και βεβαίως φωνάζει για δικαιοσύνη. Αυτή την ώρα, όπως μιλάμε, διεξάγεται μια πολύ σημαντική, όπως πολύ σωστά είπες, Πέτρα, εκδήλωση μέσω τηλεκόνφερεντς εν εκατό των γεγονότων που ζούμε και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την ΠΖΕΚΑ είναι η διοργάνωση και τον Φίλιπ Κρίστοφερ. Πολύ σημαντική η παρουσία και της κυρίας Πελώση και του Μπομ Μενέντες και του Ντέιβιτ Χάρις, του επικεφαλής του Αμερικανοεβραϊκού Λόμπι, αλλά βεβαίως και του βουλευτή Τεντ Ντόιτς, του Έλιοτ Έγκελ και φυσικά του κυρίου Χριστοδουλίδη. Είναι μια εκδήλωση μέσω τηλεκόνφερενς με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο και φυσικά θα έχουμε για αύριο και ολόκληρο το ρεπορτάζ. Την ίδια στιγμή, φυσικά, χθες υπήρξε αυτή η πολύ όμορφη εκδήλωση, η οποία προκάλεσε συγκίνηση και ρήγη συγκίνησης. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κύριος Ελπιδοφόρος, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν έχει σημασία πόσα χρόνια περνούν, πόσοι φεύγουν και πόσοι μένουν. Σημασία έχει ότι όσοι φεύγουν μας παραδίδουν τη σκυτάλη και όσοι μένουμε την παραλαμβάνουμε, κρατώντας την ως αναμένη δάδα για να διεκδικούμε την αποκατάσταση όσων αδικιών έγιναν σε βάρος του γένους, του πολιτισμού και της φυλής μας. Το άδικο θα μας πνίξει, είπε ο κύριος Ελπιδοφόρος, αλλά δεν θα μας βουβάνει. Και δεν συνέβη μόνο στον Κυπριακό λαό και στον Κυπριακό ελληνισμό, αλλά μας αφορά όλους, είπε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τόνισε ότι κι αν ακόμα εμείς σιωπήσουμε και οι πέτρες ακόμη της Κύπρου θα σηκωθούν και θα φωνάξουν για αυτή την αδικία που έγινε, για το τόσο αίμα που χύθηκε άδικα, για τον τόσο πόνο, για τους τόσους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες, τους τάφους των πατέρων τους, τις εκκλησίες του. Κεντρικός Μάλιστα. ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Αλέξης Φέδωνος Βαντέ, ο οποίος τόνισε ότι δεν λησμονούμε ούτε τους αγνοούμενους, αλλά ούτε τους εγκλωβισμένους, σημειώνοντας ότι οι τελευταίοι 20.000 του 1975 παρέμειναν 300 σήμερα ως αποτέλεσμα της καταδιωκτικής πολιτικής που αντιμετώπισαν και που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν από το κράτος της Τουρκίας. Τέλος, ο πρόεδρος της ΨΕΚΑ, Φίλιπ Κρίστοφερ, τόνισε ότι όλοι εμείς, οι Αμερικανοί πολίτες, πρέπει να είμαστε εξοργισμένοι, γιατί μετά από 46 χρόνια δεν καταφέραμε να επιτύχουμε κάτι για την επίλυση του Κυπριακού. Πέτρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πράγματι, τίποτα δεν